Στα ερωτικά πώς ήσουν. Ενώ πώς. Έδινες βάση. Δεν έδινες. Δουλειά, παιδί μου. Δουλειά. Ο ερωτάς μου ήταν η σκηνή και, ναι. και είναι να βγαίνω και να αυτό. Ναι. Μου φαινόταν και λίγο με εμποδίζει να ότι μην μας τα χαλάσει τώρα. Ναι. Ενώ, ναι. Ενώ τώρα κατάλαβα ότι μια χαρά. Αν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος που έχει κατανόηση και ξέρει. Μια χαρά είναι. Κάποιος δεν το ήξερα. Που είναι μαζί σου είναι μόνο μαζί σου ή έχει μαζί την Αλίκη, τη Μελίνα, τη Ζελεμπά. Όχι. Θα ήταν άρρωστο αυτό. Θα ήταν περίεργο. Ξεκάθαρα, είσαι εσύ. Ε, ναι. Μόνο. Όχι. Αυτό θα ήταν κάνουμε κολεξιόν. Σχιζοφρενικό όλο αυτό. Όχι. Θα ήταν ψυχό. Εσύ είσαι μόνο εσύ. Αυτοί όλοι. Εγώ είμαι μόνο εγώ. Όλες αυτές οι περσόνες είναι μόνο στη σκηνή. Ευτυχώς, θα σας πω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί. Όταν ήμουν στο Αλεξάνδρα στο Κολωνάκι που έκανα τα πρώτα μου σόου με το Ζόρι. Έκανα την Αλίκη. Τελειώνει η παράσταση και πάω στο καμαρίνι, βγάζω την περούκα και είναι το μαλλί μου Αλίκη, καρέ και βγαλμένο φρύδι. Και τρόμαξα. Mm. Και λέω, εγώ δεν είμαι, πού είμαι εγώ. Δεν είμαι, πού είμαι. Αλήθεια. Και έκοψα το μαλλί την άλλη μέρα, το σκούρινα, το έκοψα κοντό και άφησα το φρύδι να βγει. Mm. Γιατί τότε δεν ήξερα και πώς σβήνουν το φρύδι, οπότε λέω, στο έχω έτοιμο. Καλού κακού. Ναι, αλλιώς. Ήταν και άλλες εποχές, δεν υπήρχαν προϊόντα. Οπότε θέλω να σου πω, εμένα πάντα, και αυτό που έμαθα από τον Ανδρέα τον Βουτσινά, μου έλεγε ότι πρέπει ένας καλλιτέχνης κάνει μία απογείωση, παίζει το ρόλο και μετά πρέπει να προσγειώνεται. Πρέπει να μάθεις να επιστρέφεις πάλι στον εαυτό σου. Ο εαυτός σου, είσαι υποδίεσαι, ξαναεπιστρέφεις στον εαυτό σου. Και να είναι καλά, γιατί όταν με σκηνοθέτησε στη Θεσσαλονίκη, μου είπε ότι κάνεις ψυχανάλυση. Λέω, όχι, δεν έχω κάνει. Μου λέει, και πώς περιμένεις να είσαι καλός σε αυτό που κάνεις, που κάνεις 200.000 πρόσωπα, αν δεν ξέρεις αυτό το πρόσωπο, γιατί είναι έτσι. Και έμεινα, λέω, να ξεκινήσω. Ναι, και μου εξηγούσε στο Actor Studio που είχατε έναν συγκλονιστικό. Ναι, ναι, ναι. Ηθοποιώ εδώ. Ναι, ναι. Θύμησε μου το. Ανδρέας Μανολικάκης. Ναι. Ναι, θέλω αυτό το βιβλίο να το πάρω σήμερα. Αχ, δεν. Και θέλω πάρα πολύ να το γνωρίσω. Θέλω να το αγοράσω. Θέλω πολύ να το γνωρίσω. Μου έλεγε, δε στη Μύρια μετά την Πιμπελόγατα. Έφαγα 50 γύρους στους Αγίους Εναργύρους να σε καρτερώ, αλλά γραμμάριο δεν πήρα. Λοιπόν. Και μου έλεγε λοιπόν για το Actor Studio και έτσι ξεκίνησα. Γιατί είναι, πρέπει να επιστρέφεις τον εαυτό σου, γιατί ουσιαστικά με τον εαυτό σου δεν είσαι. Πάντα. Και μεγάλο να είσαι. Ναι, ναι, αυτό καλά, έχεις. Ναι. Αυτό σου έχεις, ναι, αυτό σου μένει. Και ξέρεις τι λέγω, τι αυτό προσφέρω στους ανθρώπους εκεί, σε μένα, στους φίλους μου. Θα ήταν πολύ βαρετό και για μένα, χωρίς κανένα ενδιαφέρον, να είμαι αυτό που είμαι στη σκηνή και στη ζωή. Δηλαδή το βρίσκω άρρωστο. Είπες το βλέπω που το κάνουν κάποιοι για να... και το βρίσκω, ξέρεις τι μου κάνει... Λέω, Χριστέ, πώς το κάνουνε. Το να προσποιείς ένα άλλο εαυτό, ε. Ναι, ότι αυτό είμαι, βάζω ναι, ναι. Και είμαι, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, αγάπη μου, να σου κάνω τρελική. Αυτό δεν είναι... scary.